Η απώλεια μάχων στην Ουκρανία συνεχίζεται. Σύμφωνα με το Κίεβο, τουλάχιστον 3 πολίτες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν τις τελευταίες ώρες από ρωσικά πυρά. Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, σημειώθηκαν ισχυροί βομβαρδισμοί, όπως επίσης αρκετές πόλεις και χωριά στην περιφέρεια του Ντονέτσκ που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο. Απώλειες πολιτών σημειώθηκαν και στη Ζατόκα, κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν όταν μία νάρκη εξεράγει, ενώ 2 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την ώρα που κολυμπούσαν στη Μαύρη Θάλασσα, παρά το επίσημο απαγορευτικό που επέβαλαν οι αρχές. Τα πολεμικά στρατόπεδα Ουκρανίας και Ρωσίας σημειώνουν μικρή πρόοδο. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι κατάφερε να πάρει υπό τον έλεγχό της το Οντί στην περιοχή του Χαρκόβου. Η τοπική κοινότητα υπέστη σφοδρό βομβαρδισμό. Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι πυρπόλησε με πυράβλους βάση μισθοφόρων της ομάδας Βάγκνερ στο Λουχάνσκ. Την ίδια στιγμή που ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τους μαζικούς βομβαρδισμούς στην πρώτη γραμμή του πολέμου, στα μετόπισθεν προετοιμάζεται το έδαφος για μελλοντική προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών. Στον πληθυσμό παρέχονται ρωσικά διαβατήρια, μισθοί και συντάξεις πληρώνονται σε ρούβλια και οι επισκέψεις των διεθνών μέσων ενημέρωσης οργανώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φανεί ότι υπάρχει η λεγόμενη κανονικότητα. Ωστόσο, αυτή η κανονικότητα είναι ευδιάκριτη δια της απουσίας της από αρκετές περιοχές. Η Ουκρανία προσπαθεί να επανακτήσει το νότιο μέρος της Χερσόνας, καταστρέφοντας ζωτικής σημασίας γέφυρες για τους Ρώσους. Η βοήθεια των συμμάχων είναι το κλειδί, όπως επίσης και η εκπαίδευση χιλιάδων Ουκρανών στρατιωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, που πρόκειται να βρεθούν στην πρώτη γραμμή του μετόπου μέσα στις επόμενες εβδομάδες.